Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαυρογιώργο, ο οποίος είναι επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην Ήπειρο. Κύριε Μαυρογιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι, δεν είχαμε κάτι ούτε σήμερα. Ακούστηκε και στο ρεπορτάζ. Αύριο ξανά με το πρώτο φως της ημέρας ξεκινούν ξανά οι έρευνες. Πού ψάχνετε, κύριε Μαυρογιώργο, πού θα ψάξετε αύριο? Κοιτάξτε, από την ακτίνα που μας έδωσε 5 χιλιόμετρα πριν το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ή μάλλον το στίγμα που είναι πριν το βόρειο-ανατολικά από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, τα 5 χιλιόμετρα τα κάναμε μέχρι 10 σήμερα. Φτάσαμε μέχρι Μέτσοβο, φτάσαμε μέχρι πάνω Τσεπέλοβο, κάναμε όλη την περιοχή, από Δόλιανη, Μακρίνο, Τρίστενο. Κοιτάξαμε και όχι μόνο με πεζοπορά, αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από το Πούμα που έκανε αρκετές πτήσεις σήμερα, παρόλο που δεν είχαμε και καλές οπτικές επαφές λόγω της ομίχλης που υπήρχε. Και το σημείο που περισσότερο επικεντρώνουμε είναι πάνω στην Ράχο Κοκαλιά, αυτή του Μετσικυλίου, που είναι, που αρχίζει από 1200 και μέτρα, αρχίζει και το χιόνι. Εκεί έχουμε λοιπόν είχαμε τρεις παράγοντες οι οποίοι δυσκόλυψαν έτσι περισσότερο δηλαδή την ανέβριση. Ήταν το χιόνι, το αεροπλάνο είναι άσπρο και ο μίχλη που την ορατότητα ήταν γύρω στα 5 με 10 μέτρα. Παρ' όλα αυτά τα πεζοπόρα επιχείρησαν, τα συνεργεία της ΕΜΑΚ δώσανε μάχη όσον αφορά με το καιρό για να μπορέσουν να δουν οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο μπορεί να είναι κάτι να έχει σχέση με το αεροπλάνο. Αλλά τίποτα, μέχρι στιγμής όλες είναι άκαρπες οι έρευνες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι από αύριο το πρωί που ο καιρός ήδη έχει βελτιωθεί, αισθητά, έχουμε ηλιοφάνεια και τις επόμενες μέρες φυσικά, θα μας διευκολύνει για να μαζί με όλους τους παράγοντες, δηλαδή ΕΜΑΚ, πυροσβεστική, πεζοναύτες που ήρθαν για ενίσχυση και με drone που έχουν και ειδικά drone όσον αφορά που θα πετάξουν αύριο και θα είναι και θα έχουμε καλή ορατότητα. Είμαστε σίγουροι ότι αύριο θα δώσουμε τέλος σε αυτό το μαρτύριο που έχει ξεκινήσει από την Κυριακή το μεσημέρι. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό γιατί είστε εμπειρότατος, κύριε Μαυρογιώργο. Τώρα είπατε για χιόνι. Υπάρχει περίπτωση το αεροπλάνο να έχει πέσει το χιόνι, να έχει πέσει ξανά χιόνι και να έχει καλυφθεί? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα το μεσημέρι είχαμε χιονοπτώσεις. Στα σημεία που ψάχνανε οι μονάδες της ΕΜΑΚ, τουλάχιστον τα πεζοπόρα. Οπότε είναι πιθανό να, όπως είναι και άσπρο, να καλυφθεί και το υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι άσπρο με χιόνι και να δυσκολέψει πολύ την αναζήτηση. Αλλά αυτό θα λυθεί αύριο, είμαι 1000% σίγουρο, γιατί θα έχουμε πολύ καλή ορατότητα. Θα πετάξει πάλι το Super Puma και η βοήθεια που θα έχουμε και από το στρατό θα συμβάλλει στην ανέβριση. Υπάρχει, εσείς λέτε ότι αύριο 1000% θα έχουμε αποτέλεσμα με τον καλό καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει κάπου πολύ μακρύτερα από εκεί που ψάχνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, κύριε Μαυρογιώργο? Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για το πιθανό σημείο πτώσης? Μόνο αυτά τα 5 χιλιόμετρα. Εάν ήταν ακριβής ο πιλότος, ο Ιρακινός, ο 32χρονος, τότε okay, είμαστε κοντά, αλλά δεν ξέρουμε και πόσο πέταξε μετά από την τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου στα Γιάννενα, έτσι δεν είναι? Μπορεί να έχει πέσει το αεροπλάνο και αρκετά μακριά από το σημείο που συνομίλησε τελευταία φορά με τον πύργο ελέγχου στα Γιάννενα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η σκέψη και το συμπέρασμα όμως είναι το εξής, ότι τη στιγμή που έχουμε 5 χιλιόμετρα πριν το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το τελευταίο στίγμα που έδωσε στις 12 και 28 στις 12 και 28 το αεροσκάφος, την απόσταση μάλλον ο κύκλος διερεύνησης, δηλαδή που ήταν τα 5 χιλιόμετρα, τον έχουμε κάνει 10. Να φανταστείτε όμως, και παίρνουμε οποιοδήποτε πληροφορίες από τον κόσμο, να φανταστείτε ότι σήμερα ψάξαμε μέχρι κευροντισμένοι, γιατί είδε κάποιος ένα αεροπλάνο, είδε μετά από λίγο, άκουσε θόρυβο, είδε και φωτιά. Και εξετάζουμε ακόμα και τις πιο απίθανες περιγραφές των κατοίκων που είναι στη γύρω περιοχή, και αυτές τις λαμβάνουμε υπόψη και δεν αφήνουμε καμία που να μην την εξετάζουμε. Αυτή η πληροφορία, πιστεύω ότι...
Αυτή η πληροφορία του κατοίκου που είπε ότι άκουσε θόρυβο, είδε και φωτιά, ελέγχθηκε και αποδείχτηκε αναλυθής. Ναι, ναι, ελέγχθηκε. Να φανταστείτε ότι η περιοχή που ψάξαμε ήταν υβροτισμένη. Οπότε δεν σας λέω τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι είναι γύρω από το αεροδρόμιο, δηλαδή στο Μητσικέλινη. Ναι. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα, εκεί δόθηκε το τελευταίο στίγμα, εκεί ψάχνουμε, είχε πολύ ομίχλη, ναι, και πιστεύω ότι για να μην πει κανένας, γιατί ήταν αρκετός κόσμος στην Ήπεθρο κατά την Κυριακή το μεσημέρι. Και δεν έχουμε μαρτυρίες, ναι, ναι. Ωραία, για να μην το δει κανένας, πάει να πει ότι χώθηκε μέσα στα σύννεφα και δεν ξαναβγήκε. Μάλιστα. Το στρατιωτικό ραντάρ στο Γράμμο μας έχει δώσει κάποια στοιχεία, δίνει κάτι? Έχει κάποια στοιχεία δώσει, τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Μπορώ να πω όμως, μου δίνετε και την ευκαιρία, ναι, ότι να εξάρω και την συνδρομή όλων των εθελοντών, από τον Ερυθρό Σταυρό, τους Σαμαρίτες, μέχρι τους Ραδιοσυντέχνες, μέχρι το Σύλλογο 4x4 και άλλοι πολλοί εθελοντές μεμονωμένοι που ήρθαν να συμβάλλουν στο έργο της βοήθειας της ανέβρισης του αεροπλάνου. Μιας και το λέτε, πόσα άτομα ψάχνουν τώρα, πόσα άτομα θα ψάξουν αύριο, πόσες ομάδες είναι στο βουνό? Σε σύνολο είναι πάνω από 100 άτομα. Μάλιστα. Σημαντικό. Κινητό, κύριε Μαυρογιώργο, είχε ο πιλότος μαζί του? Από ό,τι λένε τα στοιχεία, είναι ήταν απενεργοποιημένο το κινητό και γι' αυτό δεν έχουμε ούτε το στίγμα του από το 112. Τα έχουμε εξετάσει καλά. Τις έρευνες είναι ο στρατηγός, ο συντονιστής, ο Κοντογιάννης ο Δημήτρης. Είναι ένας έμπειρος της πυροσβεστικής αξιωματικός, ο οποίος και αυτός δίνει το καλύτερο για αυτό για να βρούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το αεροπλάνο που χάθηκε. Είπατε πριν μπήκε στα σύννεφα και δεν ξαναβγήκε, μπήκε στην έφωση και δεν ξαναβγήκε. Αυτό είναι το πιο πιθανό, αυτό είναι η πιο πιθανή αιτία πτώσης. Τι μπορεί να προκάλεσε την πτώση, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο? Ναι, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Πρώτον, ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες για την πτήση που δόθηκε αυτή η άδεια σε αυτό το μικρό αεροσκάφος. Αυτό έχει ένα πρόβλημα, ότι αν περάσει κάποιο ύψος, μπορεί και να πάγωσαν τα καύσιμα και να σταμάτησαν κινητήρες. Από ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν είναι δικές μου, είναι από τους πιλότους που έχουμε συλλέξει όλες αυτές τις μέρες και σας λέω στον αέρα. Είναι πολλά προβλήματα που μπορεί να προκάλεσαν το ατύχημα, αλλά αυτό είμαστε πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Παρανθετικά τώρα, η ασφάλεια μιας τέτοιας πτήσης εκπαιδευτικής με αυτόν τον καιρό από εσάς πώς κρίνεται? Δεν ήταν ακραία επικίνδυνο και ανεύθυνο να πετάξει αυτός ο άνθρωπος με αυτόν τον καιρό πάνω από αυτά τα βουνά? Και εγώ το κρίνω από την πλευρά μου ανεύθυνο και δεν έπρεπε καν να δοθεί, και από ό,τι έμαθα η άδεια λειτουργίας ανιστάλλει της Εγνατίας, γιατί η Εγνατία λέγεται εταιρεία που εκπαιδεύει τους πιλότους, ανιστάλλει μέχρι, γιατί θεωρείται ότι δεν είναι μόνο αγνοούμενος, αλλά ότι δεν είναι μόνο ατύχημα, αλλά υπάρχει και αγνοούμενος, το οποίο μπορεί να μην ζει ο άνθρωπος, οπότε ανιστάλλει επαόριστον. Ξέρω αυτό σίγουρα. Μάλιστα. Κλείνοντας, εγώ κρατώ την σιγουριά σας ότι αύριο θα έχουμε αποτέλεσμα στην έρευνα που κάνετε, έτσι? Σας είπα ότι τη σιγουριά την νιώθω, γιατί έχουν έρθει επίληφτα στελέχη, έχουν όλο τον εξοπλισμό και δεν δικαιολογούμαστε τέταρτη μέρα να μην μπορούμε να το βρούμε. Εντάξει, όταν έχει... Αφήνουμε. Ναι, 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 κύριε Μαυρογιώργο. Αφήνουμε φυσικά, και όταν είπα πριν, προηγουμένως 1000% το είπα, γιατί πέρασαν πολλές μέρες ένα πολύ μικρό κομμάτι και να μην μπορούμε να πούμε. Και το απέντωσα στον καιρό, το οποίο δεν ήταν σύμμαχος. Βέβαια, όταν έχει κακοκαιρία, το βουνό αγριεύει. Δεν μπορείς να δεις τα 10 μέτρα. Μπορεί να ξέρεις το βουνό, να ξέρεις το μέρος και να χαθείς με την κακοκαιρία σε ένα βουνό. Όσοι έχουμε πάει σε βουνό με κακοκαιρία, γνωρίζουμε αυτό. Και εσείς πολύ καλύτερα από όλους, κύριε Μαυρογιώργο. Κλείνοντας, θα λέγατε κάτι τελευταίο, ναι? Το μόνο που μπορώ είναι, το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι αύριο πρέπει να τελειώσει αυτό το μαρτύριο και του παιδιού και των δικών του και των συμφοιτητών, μπορώ να πω, που είναι για τρίτη μέρα που έχουν έρθει,
αλλά και όλων μας που εμπλεκόμαστε σε αυτό το κυνήγι ανέβρισης του γαμμένου αεροπλάνου. Εσείς έχετε μιλήσει με τους δικούς του ανθρώπους, πέρα από τους συμφοιτητές του, στη σχολή των πιλότων. Έχετε μιλήσει με την οικογένειά του, έχετε έρθει σε επαφή με δικούς του ανθρώπους? Όχι, μόνο με αυτούς που έχω έρθει σε επαφή και ζήτησα πάρα πολλά στοιχεία, είναι από τους συμφοιτητές του. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί και το παιδί ήταν οι τελευταίες ώρες που έπρεπε να κάνει για να πάρει επίσημα το πτυχίο του πιλότου. Μάλιστα. Ήταν κρίμα. Μάλιστα. Κύριε Μαυρογιώργο, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Εύχομαι αύριο να τελειώσει όλο αυτό όπως εσείς λέτε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πανδημία, για την εξέλιξη της πανδημίας, για τις μεταλλάξεις, για τις εκτιμήσεις των επόμενων μηνών.